Λοιπόν, θα την πάρουμε την υπόθεση από την αρχή. Να ξεκινήσουμε λίγο από το σημείο που έγινε η δολοφονία. Πότε έγινε, πού? Δεκέμβριος 2014, βρισκόμαστε στην Κοιλάδα, ένα μικρό πανέμορφο ψαροχώρι στην Ερμιονίδα, όπου βρίσκεται δολοφονημένος, βρίσκεται μηθανής μάλλον, για να είμαι ακριβής, στο σπίτι του καλύτερου του φίλου, μια μονοκατοικία στην είσοδο του χωριού της Κοιλάδας, ο Θανάσης Λάμπρου. Ο Θανάσης Λάμπρου ήταν ένας ντόπιος εκεί από το χωριό της Κοιλάδας. Είχε περάσει από τη Μαδαγασκάρη μαζί με τον πατέρα του, αέμνηστος πλέον και αυτός, όπου ψάρευαν και είχε καταλήξει τα τελευταία χρόνια της ζωής του να δουλεύει ως καπετάνιος, ως χειριστής σε σκάφη μιας εύπορης οικογένειας εκεί στην περιοχή. Του άρεσε αυτή η δουλειά? Η ζωή του όλη ήταν η θάλασσα. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ειδικά στο χωριό της Κοιλάδας και ειδικά η συγκεκριμένη οικογένεια, γαλουχήθηκαν, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στη θάλασσα. Ο Θανάσης λοιπόν βρέθηκε μηθανής μάλλον από τον καλύτερο του φίλο, του οποίου το σπίτι ήταν εκείνο στο οποίο βρέθηκε, με όπλο το οποίο κατήχε ο καλύτερος του φίλος, του οποίου ανήκε και το σπίτι, από τον ίδιο τον καλύτερο του φίλο. Δηλαδή, ο φίλος του, το οποίο ανήκει και το σπίτι και το όπλο, τον βρήκε στην αυλή του σπιτιού του η μηθανή. Πήρε κάποια τηλέφωνα σε διάφορους ανθρώπους και κατέληξε να πάρει και στο αστυνομικό τμήμα και το μεταφέρουμε με ιδιωτικό μέσο στο κέντρο υγείας Κρανιδίου, όπου εκεί λίγη ώρα μετά κατέληξε. Δεν μπορούσε να πάει ασθενοφόρο στον τόπο? Το μεγάλο πρόβλημα τώρα το οποίο υπάρχει εκεί είναι το εξής. Είναι δύσκολο έως πολλές φορές αδύνατον να υπάρξει οδηγός σε ασθενοφόρο ή στο ΕΚΑΒ, γιατί υπήρχαν τότε τουλάχιστον πάρα πολλές ελλείψεις. Επομένως προτίμησαν και σωστά προτίμησαν με ιδιωτικό μέσο να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Κρανιδίου, όπου λίγη ώρα μετά ο Θανάσης κατέληξε. Αν είχε πάει νωρίτερα, ενδεχομένως να μπορούσε να ζήσει? Δηλαδή οι γιατροί έχουν εικόνα για αυτό τι είπαν? Οι γιατροί έχουν την άποψη ότι με τις δύο τελικά σφαίρες τις οποίες διαπιστώθηκε ότι είχε στο σώμα του, μία στο στήθος στην αριστερή πλευρά, στο σημείο της καρδιάς περίπου, και μία δεύτερη στο κεφάλι, ήταν πολύ δύσκολο στο αδύνατο να μπορέσει να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Θεωρούν όμως ότι η δεύτερη σφαίρα στο κεφάλι ήταν αυτή η οποία ήταν καταλυτική για να του στερήσει τελικά τη ζωή. Ο Θανάσης κατέληξε λίγη ώρα μετά και το σώμα του εστάλει για περαιτέρω έρευνα στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και δεύτερη σφαίρα στο σώμα του, δηλαδή πέρα από τη σφαίρα στο κεφάλι που ήταν εμφανής, υπήρχε και δεύτερη σφαίρα στο στήθος. Έτσι λοιπόν το αρχικό σενάριο περί αυτοκτονίας άρχισε πολύ γρήγορα να καταραίει. Ο Θανάσης κατέληξε, οι γονείς του συγκλονίστηκαν. Ήταν μια υπόθεση η οποία εξ αρχής συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, γιατί είναι γενικά μια πολύ ήσυχη κοινωνία. Δεν είναι συνηθισμένη ούτε σε εγκλήματα ούτε σε βαριές παραβατικές πράξεις. Το συγγενικό περιβάλλον του θύματος πίστευε από την αρχή ότι δεν είναι αυτοκτονία? Ναι. Εμένα μου ανετέθη υπόθεση αμέσως μετά την κηδεία του Θανάση από τους αείμνηστους πλέον τους γονείς του και από την αδελφή του. Εγώ αυτούς εκπροσώπησα από την αρχή αυτής της υπόθεσης μέχρι και το τέλος, μαζί φυσικά και με τον αξιόλογο συναδελφό μου, τον κύριο Κούγια, για τον οποίο δεν υπάρχουν λόγια να πω, διότι την επιστημοσύνη του και τη γνώση του τη γνωρίζουμε όλοι πανελλαδικώς. Θέλεις λίγο να μας πεις για τους γονείς του θύματος? Βεβαίως. Ο Θανάσης λοιπόν είχε τον πατέρα του, τον αείμνηστο Αναστάσιο Λάμπρου, και τη μητέρα του, την αείμνηστη Χρυσούλα. Ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος ωραίος. Ωραίος με την έννοια του ναυτικού. Θα με συγχωρέσετε για την αργό, αλλά θα τον πω και μάγκα. Με την καλή έννοια όμως. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, ένας άνθρωπος δουλευταράς, ένας άνθρωπος που θυσίαζε τη ζωή του για την οικογένειά του, για το γιο του, για την κόρη του, για τη γυναίκα του, για όλους. Η γυναίκα του, η κυρία Χρυσούλα, η μαμά δηλαδή του αείμνηστου Θανάση, μία γυναίκα του σπιτιού, της οικογένειας, με αυταπάρνηση, με κόπους, με προσήλωση, με θυσίες, κράτησε μια οικογένεια που άντρας της έλειπε μακριά λόγω της δουλειάς του για μήνες, μπορεί και για χρόνια. Δεμένη οικογένεια λοιπόν. Πολύ δεμένη οικογένεια.
μια εξαιρετικά δεμένη οικογένεια και μια οικογένεια η οποία παρά το ότι ζούσε όπως όλοι μας, δεν είμαστε πλούσιοι, ήταν μια οικογένεια λοιπόν απόλυτα φυσιολογική όπως εμείς, ζούσε όμως με πολύ αξιοπρέπεια και αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα με αξιοπρέπεια. Τα παιδιά τους πήραν την πορεία τους, ο Αείμνηστος ο Θανάσης παντρεύτηκε τελικά, όπως δυστυχώς την επιφύλασε η μοίρα, τη γυναίκα που όπως αποδείχθηκε αμετάκλητα του στέρισε τη ζωή. Η αδελφή του Θανάση, Αθανασία, έκανε έναν άλλο γάμο, απέκτησε και δύο γιους. Ο Θανάσης ο συγχωρημένος απέκτησε μία κόρη με την σύζυγό του. Να το πάμε λίγο αλλού τώρα. Ναι. Να το πάμε λίγο στο σημείο πώς φτάσαμε στη σύλληψη της Βούλγαρη. Πώς έγινε αυτό, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο Θανάσης λοιπόν, όπως σας είπα, κατέληξε. Αφού κατέληξε λοιπόν ο Θανάσης και αφού με τις δύο πλέον σφαίρες στο σώμα του το σενάριο της αυτοκτονίας έχει αρχίσει να απομακρύνεται, άμεσα επιλήφθηκε το τμήμα ασφαλείας ναυπλίου για να αναλάβει τις έρευνες. Θεωρείς ότι έκανε καλή δουλειά εκεί? Θα σου πω αμέσως. Τότε λοιπόν έγιναν κάποιες τρομερά μεγάλες αμέλειες από την πλευρά της αστυνομίας. Δηλαδή, το σπίτι, ο χώρος της αυτοκτονίας αρχικά του εγκλήματος όπως αποδείχθηκε, δεν σφραγίστηκε αμέσως. Σφραγίστηκε μετά από αρκετό καιρό, με αποτέλεσμα να είναι πλέον πεντακάθαρο. Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι ενέργησε η αστυνομία τόσο άμεσα όσο θα μπορούσε να έχει ενεργήσει, ώστε να κάνει πράξεις ερευνητικές εξ αρχής, ακόμη και στην ίδια τη σύζυγο του θύματος, γιατί ξεκινάνε όλες οι έρευνες σε ένα έγκλημα, ξέρετε, ξεκινάνε από το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον. Μετά πάμε στους παραέξω. Δεν εστίασε λοιπόν η αστυνομία άμεσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, να πάρει σπιρίτιδα από όλους τους συγγενείς. Από τη σύζυγό του, από τους γονείς του, από το γαμπρό του, από τους φίλους του, από όλους. Να κάνεις έρευνες και να σφραγίσεις το σπίτι. Να συλλέξεις αποτυπώματα και DNA. Να ψάξεις να βρεις πού υπήρχαν οι σφαίρες οι οποίες πετάχτηκαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι αφού λοιπόν η ασφάλεια ναυπλίων έλαβε τις έρευνες και οι έρευνες διεξάγονταν, κυλούσαν πάρα πολύ αργά. Είχαμε περάσει λοιπόν από το Δεκέμβριο του 2014 και είχαμε φτάσει περίπου στο μήνα Απρίλιο ή Μάιο του 2015, οπότε και τότε πια εγώ ως νομικός παραστάτης των γονιών και της αδελφής του θύματος, έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πάει. Δεν τραβάει, δεν είναι αποδοτική, δεν μπορεί να μου δώσει αποτελέσματα. Έβλεπα κοινώς ότι η υπόθεση πάει για το αρχείο για άγνωστους δράστες. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε, με δική μου πρόταση, και συμφώνησαν φυσικά και οι εντολείς μου, να κάνουμε κάτι το οποίο ο μέσος Έλληνας πολίτης θεωρεί ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Να στείλουμε λοιπόν μια επιστολή στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Πανούση, και ό,τι γίνει. Να του στείλουμε μια επιστολή με την οποία θα του εκθέταμε το πρόβλημά μας, το τι μας ενοχλούσε, τι μας πείραζε σε αυτή την υπόθεση. Τι αντιθήκατε όμως εκεί πέρα, κύριε? Γράψαμε λοιπόν σε ένα χαρτί το ιστορικό της υπόθεσης και αιτηθήκαμε να αναλάβει το Υπουργείο πλέον τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που μπορεί να έχει για να δοθεί μία έμφαση στη διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Από τα πρόβλεπτα λοιπόν της ζωής και του ελληνικού συστήματος, όπως το έχουμε συνηθίσει, ήταν ότι ο Υπουργός μας απάντησε λίγες μέρες μετά εγγράφως και πρακτικός, δηλαδή ανέθεσε με εντολή του σε νέα ομάδα αξιωματικών την έρευνα, την οποία συνεπικουρούσε και το Επιδότατο Ανθρωποκτονιών της Αθήνας. Το σημείο αυτό λοιπόν είναι κομβικό και καταληπτικότατο για την εξέλιξη της έρευνας από εκεί και μετά. Φτάνουμε λοιπόν στο μήνα Ιούλιο του 2015, οπότε και έχουν ληφθεί πάρα πολλές ενώδικες καταθέσεις τόσο της ίδιας της συζύγου του θύματος, όσο και πολλών άλλων ανθρώπων από όλη την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες καταθέσεις, επαναλαμβανόμενες κιόλας αυτές, και πολύ σωστό ήταν αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν η υπόθεση ξετυλίγεται. Και θα μου πείτε τώρα πώς ξετυλίγεται. Παρουσία λοιπόν εισαγγελέα, στην τελευταία της κατάθεση, η σύζυγος του θύματος ομολογεί ότι εκείνη, μόνη, δολοφόνησε τον σύζυγό της με το περίστροφο το οποίο κατήχε
παράνομα ο φίλος του θύματος, το οποίο είναι και το σπίτι, πάνω σε ένα καυγά που είχαν στο σπίτι του φίλου, οι δυο τους, χωρίς την παρουσία άλλου προσώπου, εκ των οποίων το θύμα πάνω στη συμπλοκή, σύμφωνα με όσα τότε κατέθεσε στην ομολογία της, η σύζυγος του θύματος δέχτηκε την πρώτη σφαίρα στο στήθος και εν συνεχεία, χωρίς να καταλάβει πώς, τη δεύτερη στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην αρνήθηκε, να παρέλειψα εδώ να πω ότι η σύζυγος του θύματος ομολόγησε παρουσία εισαγγελέα και αξιωματικών φυσικά της αστυνομίας και αρνήθηκε να υπογράψει μετά από λίγη ώρα την ομολογία της αυτή, την οποία δύο ημέρες μετά στην ανακρίτρια, στον ανακριτή, ανασκεύασε πλήρως, ανέκτουσε πρίμνα και είπε φυσικά ότι ποτέ δεν βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος, τη στιγμή του εγκλήματος, ότι αυτή η ομολογία ήταν ένα κατασκευασμένο προϊόν από την ασφάλεια με την συνεπικουρία του τότε εισαγγελέως. Δηλαδή ο εισαγγελέας λέει ψέματα. Δηλαδή σύμφωνα με την κατηγορούμενη, το θέτω αυτό γιατί σε όλη υπάρχει μια κοινή λογική. Ένα ολόκληρο σύστημα, αποτελούμενο από την ασφάλεια και τον εισαγγελέα, συνεπικούρησαν όλοι αυτοί, λες και είχαν διαφορές με την κυρία κατηγορουμένη. Προσωπικές διαφορές. Ναι, λες και είχαν ας πούμε χωρίσουν τα χωράφια τους, για να φτιάξουν μια κατάθεση και να την καταστήσουν κατηγορουμένη. Στην ακρίβεια λοιπόν που απολογήθηκε, σταθερά από τότε μπορώ να πω όμως, και σε όλες τις δίκες που επικολούθησαν, αρνήθηκε πλήρως τη φυσική της παρουσία στο σημείο του εγκλήματος και μάλιστα και στο εφετείο υπερθεμάτισε υπέρ του ενδεχομένου της αυτοκτονίας με δύο σφαίρες. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην προσωρινή κράτηση της κατηγορουμένης τον Ιούλιο του 2015, από τότε κρατείται. Οδηγηθήκαμε σε ένα πρωτόδικο μικρότερο δικαστήριο στην Τρίπολη τον Νοέμβρη του 2016, το οποίο κράτησε αρκετούς μήνες και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη κατηγορουμένη. Οδηγηθήκαμε σε εφετείο στο Ναύπλιο, στο οποίο και πάλι καταδικάστηκε σε ισόβια κατηγορουμένη. Οδηγηθήκαμε σε άδειο πάγο, ο οποίος απέρριψε την αίτηση ενέργειας κατηγορουμένης. Και τώρα, από ό,τι πληροφορούμε και εγώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βρισκόμαστε εν αναμονή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχει προσφύγει η κυρία κατηγορουμένη. Εκεί τι γίνεται, πώς είναι η διαδικασία? Θα σας πω. Δηλαδή γίνεται μια αξιολόγηση της υπόθεσης? Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Δεν είναι μια αμιγώς εκδοματική διαδικασία όπως ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα που γίνεται στα δικαστήριά μας. Τίθεται ουσιαστικά τα παραβιαζόμενα δικαιώματα κατά την άποψη της κατηγορουμένης στην υπόθεση αυτή. Τι δηλαδή παραβίασαν τα δικαστήρια τα ελληνικά και καλείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πια να αποφανθεί κατά πόσο όντως υπήρχε παρέκκληση παραβίαση δικαιωμάτων ουσιωδών βάσει της ΕΣΔΑ της κατηγορουμένης ή των κατηγορουμένων γενικά. Κατά τη δική σου κρίση υπάρχει κάποιο είδους παραβίαση? Καμία. Και δεν το λέω γιατί εγώ εκπροσώπησα μαζί με τον κύριο Κού για το βήμα της πολιτικής αγωγής. Το λέω διότι θεωρώ ότι για να υπάρχει ευθεία παραβίαση πρέπει να πληρήσεις τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να έχεις κάποιο δικαίωμα. Έχεις πολλά δικαιώματα ως κατηγορούμενος και έτσι πρέπει να είναι. Είναι πολύ σωστά δομημένο και βασισμένο το δικονομικό μας σύστημα αυτό. Αλλά σίγουρα για να πετύχεις κάποιο επιπλέον δικαίωμα, όπως πεθαίνει το ελαφρυντικό, πρέπει να πληρήσεις κάποιες προϋποθέσεις. Η κατηγορουμένη, κατά την ταπεινή δική μου άποψη, δεν πληρούσε ποτέ καμία προϋπόθεση για τη χορήγηση κανενός ελαφρυντικού, το οποίο θα ήταν ικανό φυσικά να κάνει την ποινή της πολύ μικρότερη και να τη ρίξει στην πρόσχερη κάθεση από την ισόβια. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο στιγμιότυπο τώρα της υπόθεσης. Εκεί όπου ζήτησε βασικά η Βούλγαρη να εμφανιστεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και να ψάξει να βρει ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν τον σύζυγό της. Εκεί λοιπόν είχαμε κάποια διάφορα έτσι, ευτράπελα, να το πω. Βίωσες κάποια πράγματα λίγο. Γελάω γιατί ξέρεις, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Αυτή η υπόθεση εξακολουθούσε και εξακολουθεί να απασχολεί την ελληνική πραγματικότητα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο λόγος που θεωρώ ότι την απασχολούσε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι, ξέρεις, πάντα υπήρχε αυτό το στοιχείο του ότι αφενός μεν ο σύζυγος ή ένα προσφυλές πρόσωπο αφαιρεί τη ζωή ενός προσφυλούς του προσώπου. Αφετέρου, ξέρεις, είναι και όλο αυτό το μυστήριο που υπάρχει στο ότι εγώ αναζητώ το δολοφόνο σε διάφορες εκπομπές και τελικά το έχω κάνει εγώ. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η δικαιοσύνη. Εσύ πώς ένιωσες όταν άρχισε?
Να σου πω λοιπόν μετά από τόσα χρόνια ότι η ίδια κατηγορούμενη λοιπόν είχε προθυμοποιηθεί και ήθελε να απευθυνθεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, προκειμένου να βρει τους δολοφόνους του συζύγου της. Ξέρεις, από την πρώτη στιγμή που εγώ μίλησα μαζί της, αυτό που θέλω να το πω, αναζητούσε τους δολοφόνους του συζύγου της. Τι εννοείς ακριβώς με αυτό, αναζητούσε. Τους αναζητούσε, δηλαδή θεωρούσε ότι έχει δολοφονηθεί ο σύζυγός της και αναζητούσε να βρει ποιος τον έχει δολοφονήσει. Τους έψαχνε δηλαδή. Εσένα σε είχε πείσει αυτό? Εμένα προσωπικά όχι. Όχι. Αλλά σίγουρα όμως όταν έχεις έναν άνθρωπο με τέτοια θέρμη και με τέτοια πειθό, ίσως και υποκριτική πειθό, αναζητά κάτι να βρει, λες δεν με πείθει. Και αν 1% όντως τους αναζητά, μιλώ για τότε, πριν τις δικαστικές κρίσεις, πριν την ολοκλήρωση της δικογραφίας, πριν από όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχαν κάποια στιγμιότυπα που είχε μια πιστικότητα, ας πούμε, η συμπεριφορά της. Υπήρχαν, ναι. Υπήρχαν δηλαδή στιγμιότυπα στα οποία όντως κάποιοι τηλεθεατές μετά με έβρισκαν στον δρόμο και μου έλεγαν, είσαι σίγουρος ότι το έχει κάνει αυτή? Μήπως και δεν το έχει κάνει αυτή? Δεν νομίζω βέβαια ότι έπεσε ούτε την Αγγελική Νικολούλη από την αρχή κιόλα, ούτε και την. Ούτε και τα ελληνικά δικαστήρια, όπως αποδείχθηκε τελικά. Όντως η συμπεριφορά της, το έχετε δει αυτό και στο YouTube, γιατί υπάρχουν διάφορα βίντεο που φαίνομαι και εγώ, φαίνεται και η ίδια, φαίνονται και οι άλλοι συντελεστές εκεί της εκπομπής. Είχε μία, πώς να το πω, έτσι μία μηχανία και μία, είναι δική μου κρίση αυτό το πράγμα, και μία έτσι αγωνία για το κατά πόσο τέλος πάντων είναι καλή σε αυτό που κάνει και σε αυτό που λέει. Τα είπα καλά. Αυτή την αγωνία εγώ δεν μπορούσα να την εξηγήσω. Γι' αυτό και θα δείτε στο «Τα είπα καλά», το «Εγώ θα σου πω αν τα είπες καλά», που ήταν δική μου απάντηση σε αυτό. Ήταν κάτι το οποίο έτσι ήταν από τα ευτράπελα εντός εισαγωγικών της όλης της υπόθεσης από την αρχή της. Έλα. Δεν μπορείς να το πω. Θυμώ ότι κρίνεις αυτό πρέπει να πεις. Εσύ τι νομίζεις? Δεν έκανα λάθος? Δεν σου πω εγώ να κάνω. Εντάξει. Έκανε καλά που είπα ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη γυναίκα. Εντάξει. Αυτό είπα, είναι κακό. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ γράφανε οι κάμερες στο διάλειμμα τώρα, έτσι. Ναι. Οπότε... οι κάμερες γράφανε στο διάλειμμα και... δεν ξέρω, ήταν αμήχανη η στιγμή δική μου εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις, γιατί έρχεται κάτι ξαφνικά. Δεν το έχεις προετοιμάσει, δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος. Και όταν ακούς το «τα είπα καλά», κάπως έτσι αν θυμάμαι καλά υπόθηκε, ναι, όσο και να πεις, αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ερωτηματικά. Όταν τελείωσε η εκπομπή έγινε κάποια συζήτηση, θυμάσαι κάτι να σου πει? Δεν θυμάμαι κάτι να μου πει. Δεν το θυμάμαι, όχι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ήταν το 2015, αυτό λίγους μήνες πριν κρατηθεί προσωρινά η κατηγορούμενη, οπότε δεν είμαι σε θέση να το θυμάμαι αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που θυμάσαι γενικά για την υπόθεση και σε έχει έτσι, ας πούμε, στιγματίσεις, έχει έτσι λίγο... Ναι, κοίταξε. Θα σου πω ότι η πιο τραυματική εμπειρία για ένα γονιό είναι να χάσει το παιδί του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το να θάψει ο γονιός το παιδί. Και το λέω έτσι χήμα και λαϊκά, αλλά νομίζω απευθύνεσαι σε ανθρώπους που δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε εκλεπτισμένες εκφράσεις για να το παίζουμε, να το παίζουμε λόγοι, εντάξει. Οι γονείς αυτοί λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που εγώ τους αναστράφηκα και μου ανέθεσαν την υπόθεσή τους, είδαν με το μαράζι. Αυτή τον δολοφόνησε. Ποιος άλλος ήταν μαζί της? Αυτό λοιπόν ήταν το ερωτηματικό το δικό τους, το οποίο το είχαμε θέσει και με τον κύριο Κούγια σε όλα τα δικαστήρια τα οποία έγιναν. Και ήταν και το μαράζι με το οποίο τελικά έφυγαν. Θέλω να σου πω απλά για την ιστορία ότι πριν από ένα χρόνο, 1,5 έφυγε ο πατέρας του Θανάση, ο Τάσος ο Λάμπρου, και πριν από λίγους μήνες έφυγε και η μητέρα του, η κυρία Χρυσούλα. Δύο άνθρωποι που μπορούν να σου πω ότι με αγκάλιασαν σαν παιδί τους, σαν εγγόνι τους, να σου πω την αλήθεια, και θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Ο αστειευόμενος έτσι πάνω στη συζήτηση ή πάνω στην κουβέντα, τον πατέρα του Θανάση του Λάμπρου, τον έλεγα παππού. Του έλεγα παππού, τι κάνεις, παππού, πού είσαι, ξέρεις. Μου είχε δώσει αυτό το θάρρος όμως να τον νιώθω έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Είχα δικαιότητα. Ήταν πολύ δοτικοί άνθρωποι. Πολύ δοτικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί άνθρωποι. Το άλλο το κομμάτι το οποίο με έχει στιγματίσει και το οποίο εξακολουθεί να είναι απορία στο δικό μου το μυαλό,
Βέβαια, δικαστικά δεν οδηγήθηκε πουθενά αυτή η απορία μου και αυτή η απορία μας, θα έλεγα, ως οικογένεια, η απορία της οικογένειας που την οποία εκπροσώπησα μαζί με τον κύριο Κούγια, ήταν ότι αν υπήρχε άλλο πρόσωπο που να ήταν παρόν ή να συμμετείχε με κάθε τρόπο στο έγκλημα. Οφείλω να πω γιατί έγινε έτσι τα πράγματα. Διατάχθηκε πρωτοτατική έρευνα για συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία πήγε στο αρχείο. Πότε έγινε αυτή η διαταγή, η εντολή? Είναι... Μετά το πρωτόδικο και μετά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ξεκίνησαν έρευνες πρωτοτατικές, όπου οι έρευνες αυτές οδηγήθηκαν στο αρχείο. Παρέθεσε αυτή η εντολή έφυγε από το δικαστήριο. Σωστά. Πολύ ωραία. Σωστά. Με δικαστική απόφαση το θέσαμε και εμείς στο δικαστήριο τον προβληματισμό αυτών. Και πίστηκε η έδρα. Πίστηκε η έδρα, πίστηκε δηλαδή τι, ότι ενδεχομένως υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου προσώπου. Σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν το άλλο πρόσωπο διέταξε να γίνει μια έρευνα. Ναι. Οι έρευνες αυτές όμως οδηγήθηκαν στο αρχείο. Γιατί? Δεν τελεσφόρησαν, δεν προέκυψαν κατά την εισαγγελική κρίση στοιχεία για αυτές ώστε να περπατήσουν, να προχωρήσουν πιο πέρα. Και πια οδηγηθήκαμε σε ένα αδιέξοδο ότι αυτή είναι εκείνη η οποία το έκανε. Κάποιος της έδωσε το όπλο, χρησιμοποιήθηκε το όπλο στη στιγμή του εγκλήματος και δολοφόνησε έτσι τον σύζυγό της. Μάλιστα. Και έφυγαν οι γονείς με αυτό το μαράζι. Οι γονείς έφυγαν με αυτό το μαράζι. Η τοπική κοινωνία, να σου πω ότι ακόμη και μέχρι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, επειδή τους έχει συγκλονίσει αυτό το έγκλημα, έχουν και άλλοι το δικό μου προβληματισμό. Δηλαδή, εντάξει, αυτή το έκανε. Το λένε τα δικαστήρια, δεν το λέμε εμείς. Με ποιον άλλον ήταν εκεί όμως? Αυτός ο προβληματισμός ταλανίζει πολύ κόσμο. Αυτό το ερωτηματικό μου το έχουν θέσει πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμη και σήμερα. Σε αυτό το σημείο, ότι και εσύ και ο Αλέξης Κούγιας κάνατε εξαιρετική δουλειά, αδιαφυσβήτητα, και το παλέψατε μέχρι τέλους. Δηλαδή, εξαντλήσατε κάθε δικονομικό μέσο προκειμένου η υπόθεση να ολοκληρωθεί. Αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι με τον Αλέξη κάναμε το καθήκον μας και το χρέος μας. Κάναμε αυτό για το οποίο μας ανέθεσαν οι πελάτες μας να κάνουμε. Για εμάς, στην κατάληξη πια αυτής της ιστορίας, έχει βρεθεί ο ένοχος αυτής της αποτρόπαιης πράξης. Μπορώ να σου πω όμως ότι πάντα μας μένει αυτό το ερωτηματικό, το οποίο μένει και στον κόσμο. Επειδή στην εγκληματολογία τα ερωτηματικά είναι το ποιος, πού, πότε, πώς, τι, συνθήκες, γιατί, εσύ θεωρείς ότι έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα? Όχι. Αρχικά το κίνητρο? Όχι. Θα σου πω. Εμένα το κίνητρο το οποίο έθεσε η κατηγορούμενη στην ομολογία της ενώπιον εισαγγελέας στην ασφάλεια του ναυπλίου δεν με έπεισε. Δηλαδή, το σενάριο είμαι κάπου με τον σύζυγό μου και εκεί που είμαι, ξαφνικά τσακωνόμαστε και εμφανίζεται ένα μαχαίρι, ένα όπλο από το πουθενά και η πρώτη στο στήθος και άλλη δεν κατάλαβα πώς το κεφάλι, δεν μου στέκει. Το μαχαίρι βρέθηκε ποτέ? Παράλογος άνθρωπος δεν ήταν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και οι δύο, δόξα τον Θεό, και η κατηγορούμενη και ο Θανάσης, είχαν τα λογικά τους. Είχαν αντίληψη των πράξεών τους. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι δεν μου στέκει. Η άποψη λοιπόν η δική μας ήταν ότι κάποιος άλλος εξωγενής παράγοντας συνηγόρησε ώστε ο Θανάσης να οξυνθεί τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή, ώστε να φτάσει στο σημείο να βγει ένα όπλο στο σκηνικό του εγκλήματος και με το όπλο αυτό το οποίο βγήκε λοιπόν να αφαιρεθεί μία ζωή. Θα σου πω ότι είναι από τις υποθέσεις εκείνες που έχω χειριστεί, στις οποίες δεν μου έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Σε κάθε υπόθεση που τελειώνει, λες, φτάσαμε εδώ, αυτή είναι η δικαστική κρίση, έτσι ή αλλιώς, αυτός είναι ο ένοχος, αυτός είναι ο αθώος. Εδώ πολλά τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι πολλά και δυστυχώς τα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν στη δικογραφία αυτή δεν ήταν πολλά. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί έρχομαι στην αρχή της κουβέντας μας. Όταν δεν έχεις να συλλέξεις πολλά στοιχεία από το σπίτι, παρά μόνο βρίσκεις ένα αποτύπωμα της κατηγορούμενης σε πορτοπαράθυρο της μπαλκονόπορτας. Όταν δεν έχεις να συλλέξεις πολλά στοιχεία από το όπλο του εγκλήματος. Αυτά όλα δημιουργούν ερωτηματικά. Τα οποία ερωτηματικά τι κάνουν? Ενισχύουν την υπεράσπιση λόγω αμφιβολιών, αποδυναμώνουν την πολιτική αγωγή στην υποστήριξη της κατηγορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα θολό τοπίο. Παρέθεσε εδώ, μου δίνεις μια ωραία πάσα. Το σπίτι δεν συνορεύει με κάποια άλλα σπίτια, άλλα διαμερίσματα. Τέλος πάντων, δεν υπήρχαν άλλοι μάρτυρες, κάτι να είδαν, κάτι να άκουσαν, τίποτα απολύτως? Γιατί εδώ μιλάμε για δύο περιβολισμούς. Μπαμ, μπαμ, τι έγινε? Είναι μια μονοκατοικία.
η οποία βρίσκεται στην είσοδο του χωριού της Κοιλάδας, έχει κοντά της άλλα σπίτια, έχει επιχειρήσεις, ένας αυτίκος μάρτυρας μάλιστα, που έχει το ναυπηγείο του πολύ κοντά στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, άκουσε και κατέθεσε ενόρθωκος ότι άκουσε καυγά μεταξύ του θύματος και της δράστηδος του εγκλήματος. Σοβαρά. Βεβαίως. Και η κατάθεση αυτή έπαιξε και καταλυτικό ρόλο και στην καταδίκη της δράστηδος του εγκλήματος. Δηλαδή, τι έκανε ουσιαστικά. Άκουσε, μπορούσε να προσδιοριστεί, δηλαδή συγκεκριμένα. Άκουγε κάποιες συγκεκριμένες αντιγκλήσεις μεταξύ τους και αυτό τι έκανε, έθεκε κούμποσε με την ομολογία της καταδικαστήσης ενώπιον του εισαγγελέα στην ασφάλεια ναυπλίου. Τώρα για να κάνω και ένα αντίλογο εδώ, αν υπήρχε και τρίτο πρόσωπο, δεν θα ακουγόταν και αυτός. Σωστό αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, χάρη και είναι αυτό το οποίο εισέφερε και υπεράσπιση στο εφετείο της κατηγορουμένης. Λέει, σταθείτε. Αν δεν αυτοκτόνησε, γιατί δεν ακούστηκε και ο τρίτος. Ας υποθέσουμε ότι ήταν και ένας άντρας εκεί. Δεν ακούστηκε ο τρίτος. Δεν διαπληκτίστηκε το θύμα με τον άντρα, αν υπήρχε κάποιος άντρας εκεί. Δεν ακούστηκε κανένας άλλος τίποτα. Η κατάθεση του μάρτυρος ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Άκουσε αυτήν και το θύμα. Έχω μια άλλη ερώτηση εδώ να σου κάνω. Θυμάσαι περίπου ή έχει προσδιοριστεί η ώρα που άκουσε αυτούς τους καυγάδες σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο που βρέθηκε νεκρός? Ναι, τους ταυτοποιεί με τους πυροβολισμούς. Χρονικά ταυτίζονται με τους πυροβολισμούς. Mm. Δηλαδή οι καυγάδες αυτοί έρχονται να ακουστούν λίγα δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα σκηνικό, σύμφωνα με τον ναυτικό μάρτυρα, στον οποίο δύο άνθρωποι τσακώνονται και αμέσως μετά ακούγονται τα δύο μπαμ. Είναι σημαντική αυτή η μαρτυρία. Μπορεί να μην είδε, αλλά άκουσε όμως. Έχω και εδώ να σου πω κάτι. Σίγουρα ελήφθησαν καταθέσεις από περίοικους. Δεν υπήρξε άλλος να ακούσει κάτι? Σίγουρα ελήφθησαν καταθέσεις από περίοικους, οι οποίοι κατέθεσαν τη δική τους εκδοχή. Ναι. Για μένα, ούτε οι καταθέσεις των περίοικων ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα. Δηλαδή, για να το κάνω πιο ξεκάθαρο, γιατί μετά από τόσα χρόνια πλέον μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα για αυτήν την υπόθεση. Βέβαια. Έχουν κλείσει όλα, δεν έχουμε ούτε ζητήματα διαρροής δικογραφίας, ούτε τίποτα. Είναι όλα πάνω στο τραπέζι, είναι όλα δημόσια. Και έχει τελεσιδικήσει μια απόδοση. Βέβαια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι υπήρχαν αυτόπτες και αυτοί κοημάτιδες και άλλοι οι οποίοι δεν τα κατέθεσαν ποτέ. Δεν κατέθεσαν. Δεν τα κατέθεσαν ποτέ. Ή κατέθεσαν λιγότερα τη μισή αλήθεια. Αυτή, τέλος πάντων, δεν υπήρχε κάποιος να πάρει αυτές τις πληροφορίες, να τις μεταφέρει στην αστυνομία? Θα μου πεις ποιος να το κάνει αυτό τώρα? Ήταν μια υπόθεση μιας δολοφονίας, στην οποία δεν σου κρύβω ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνταν ακόμη και να καταθέσουν αυτά τα οποία άκουσαν. Ή φοβούνταν και να μεταφέρουν την πληροφορία την οποία έμαθαν ή άκουσαν. Γιατί η αστυνομία θα συλλέξει την πληροφορία, θα την εκτιμήσει και θα την αξιολογήσει. Εδώ θεωρώ ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εισέφεραν καν αυτά τα οποία άκουσαν. Γιατί είναι αυτό που λένε, άσε μωρέ, πού να μπλέξω τώρα. Όχι αδελφέ, τώρα ασχοληθώ. Είναι η κλασική ελληνική πραγματικότητα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Αρκεί να μην έρθει στη δική μου την αυλή. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτό το στερεότυπο στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό, ακριβώς. Ο Θανάσης εν τέλει έφυγε από τη ζωή. Θέλω να ελπίζω ότι αύριο το πρωί δεν θα βρεθεί κάποιος άλλος. Σε αυτή όμως την τραγωδία, Γιώργο. Στην δική του θέση. Σε αυτή την τραγωδία έχει μείνει και ένα παιδί, Ναι. Να πούμε κάτι γι' αυτό. Εγώ θα σου πω ότι μετά το Θανάση, το μεγαλύτερο θύμα αυτής της υπόθεσης είναι αυτό το παιδί. Το παιδί αυτό μεγάλωσε με την μητρική οικογένεια. Από ό,τι πληροφορήθηκα, πέρασε σε κάποιο πανεπιστήμιο. Σοβαρά. Βεβαίως. Και είναι αξιέπαινο. Και είναι αξιέπαινο αυτό το παιδί για αυτό το οποίο κατάφερε. Γιατί μεγάλωσε σε μια οικογένεια με παππού και γιαγιά, μακριά από τη μητέρα του. Και με χαμένο τον πατέρα του. Φαντάσου τώρα πώς ένα παιδί σε μια νεαρή εφηβική ηλικία που νομίζω ότι ήταν τότε αυτό το παιδί, αποξενώνεται πλήρως και βρίσκεται επί ξύλου γκρεμάμενο. Δεν λέω, μπορεί ο παππούς και η γιαγιά να το μεγάλωσαν με όλα τα ηχέγγυα που μπορούσαν οι άνθρωποι να του δώσουν και μπράβο τους και γι' αυτό. Όμως θέλω να σου πω ότι το παιδί αυτό πρωτίστως είναι αξιέπαινο για αυτό το οποίο έχει καταφέρει στη ζωή του. Γιατί κατάφερε και στέθηκε στα πόδια του, γιατί κατάφερε και πέρασε ένα πανεπιστήμιο και πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου αυτό το παιδί να τραβήξει έναν δρόμο που θα είναι άξιο σε όλη του τη ζωή. Γιατί έχει περάσει διαπαιδεύσει και συντηρητήριο για να φτάσει εδώ που έφτασε. Ναι, πραγματικά δεν μπορεί να το θέσει καλύτερα αυτό το θέμα. Μπορεί εγώ, σαν δικηγόρο πολιτική αγωγή, να είμαι κάτι, ξέρεις, ξένο ή κακό για αυτού που είμαι απέναντι. Έτσι γίνεται. Δυστυχώς η μοίρα του δικηγόρου αυτή είναι. Ταυτίζεται με τον εντολέα του, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη.
ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής μπορεί να είναι ο κακός για την πλευρά του, του καταδικαστέτος. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι καμιά φορά, ίσως δεν το λέω, γενικότερα η δουλειά αυτή σε κάνει λίγο και να αποστασιοποιείσαι υπό την άποψη ότι όταν έχεις ζήσει πολλές τραγωδίες τη μία μετά την άλλη, λίγο γίνεσαι σαν το γιατρό ένα πράγμα. Βλέπεις πολλούς ασθενείς, οπότε το παίρνεις λίγο πιο απ' έξω. Αλλά εγώ διακρίνω ότι βγάζεις τη δουλειά, τη βάζεις στην άκρη και βγάζεις το ανθρωπιστικό σου κομμάτι και το συναίσθημά σου. Χάρη, αυτό ισχύει, να σου πω γιατί. Γιατί είμαστε τόσο μικρή κοινωνία εκεί. Που εγώ αυτό το παιδί το έβλεπα και θα το βλέπω έξω στον κόσμο. Και πραγματικά σου μιλάω ότι μπορεί να είναι μια υπόθεση που ουσιαστικά ήταν η υπόθεση της καριέρας μου εμένα αυτή, γιατί με αυτή την υπόθεση εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου. Αυτή ήταν η υπόθεση της καριέρας σου, Ναι. Η πρώτη μου υπόθεση μεγάλη που ανέλαβε ήταν αυτή. Να το πούμε γι' αυτό. Και ήταν και μια υπόθεση στην οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ τέτοια δημοσιότητα να λάβει. Μπορεί για μένα λοιπόν να είναι υπόθεση της καριέρας μου, αλλά θέλω να σου πω ότι από τη φύση μου έχω μια τεράστια ευαισθησία στα παιδιά. Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά. Ασχέτως τις ηλικίες που έχω. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό το παιδί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί για το τόπο με το οποίο κατάφερε να μεγαλώσει και για αυτό το οποίο κατάφερε να πετύχει. Και η σχέση, ξέρεις, εντολέα και πελάτη είναι κάτι πολύ μεταβλητό. Θα μπορούσα εγώ να ήμουν δικηγόρος τις κατηγορουμένες. Και αν ήταν κάποιος άλλος αξιότιμος συνάδελφος μου, δικηγόρος των εντολέων μου, έτσι. Θα μπορούσαν οι ρόλοι μας να είναι ανάποδα. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Προσωπικά δεν έχουμε κανέναν. Κάνουμε τη δουλειά μας και πολλές φορές λογικά μας ταυτίζει ο κόσμος με τον πελάτη μας, αλλά δεν είναι έτσι. Σωστά. Εγώ από την άλλη θέλω να πω το άλλο, ότι αναρωτιέμαι πώς αυτοί οι οποίοι δεν μίλησαν μέχρι τώρα, γιατί έχουν περάσει και χρόνια έτσι. Θα μπορούσαν έστω και μετά από χρόνια να μιλήσουν. Πώς κοιτάνε αυτό το παιδί, γιατί κάπου εκεί θα τριγυρνάει αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί στήριξε και καλά έκανε τη μητέρα του και τη στηρίζει ακόμα. Τη στηρίζει ακόμα. Βεβαίως. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν έχει σχέση. Θα σου πω. Εδώ είναι ένα περίεργο. Το παιδί αυτό λοιπόν κατέθεσε και κλεισμένο των θυρών στο πρωτόδικο δικαστήριο που έγινε στην Τρίπολη. Εκεί τι είπε περίπου. Το παιδί αυτό ποτέ δεν πίστεψε και ποτέ δεν κατέθεσε ότι η μαμά του έχει σχέση με το έγκλημα. Μάλιστα. Ποτέ. Ήταν κάθετο ότι η μαμά του δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα αυτό. Στήριξε και στηρίζει τη μητέρα του, το παιδί αυτό, και καλά έκανε να σου πω. Καλά έκανε, με ποια έννοια στο λέω. Ήταν ένα παιδί μικρό. Ήταν το μόνο του στήριγμα στη ζωή η μαμά του. Ο μπαμπάς του είχε φύγει από τη ζωή. Και πώς θα μπορούσε να ξέρει. Δεν ήταν ένα παιδί μιας μεγαλύτερης ηλικίας, όπως έχει τύχει να έχω μια άλλη υπόθεση στη Ζάγκηθο με μια ανθρωποκτονία, που το παιδί είναι μεγαλύτερης ηλικίας και ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά μπροστά στα παιδιά. Και το παιδί όμως μου ανέθεσε εμένα το βήμα της πολιτικής αγωγής ενάντια στον πατέρα. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί, έναν άντρα ηλικίας πάνω από 18 ετών, 20-22 ετών, το οποίο έχει τη δυνατότητα να σταθεί μόνος του στα πόδια του όσο μπορεί να σταθεί. Το παιδί λοιπόν αυτό στην περίπτωσή μας εδώ, από την αρχή ήταν ξεκάθαρο απέναντι σε οποιονδήποτε κατηγορούσε τη μητέρα του. Ποτέ δεν πίστεψε ή ανέθεσε ότι η μητέρα του είναι αυτή η οποία δολοφόνησε τον μπαμπά της. Όχι, αυτό το βρίσκω απολύτως λογικό. Και θέλω να σου πω ότι πραγματικά τα σκοτεινά σημεία αυτής της υπόθεσης, τα οποία δεν φρόντισαν να μας φωτίσουν διάφοροι, είτε μάρτυρες, είτε αρχές, είτε όποιοι ήταν κι αυτοί, δυστυχώς θα σκιάσουν μια ζωή. Γιατί το χειρότερο το οποίο με στοιχειώνει εμένα ότι ένας δολοφόνος αυτή τη στιγμή μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους εκεί. Και πώς κοιτάνε αυτό το παιδί στα μάτια. Γιώργο μου, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Καλύψαμε όλο το φάσμα της υπόθεσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε ένα επαγγελματικά. Είσαι εξαιρετικός. Έχω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο κάνετε και κάνετε με την ομάδα σου και κάνεις και εσύ. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολα το κάνεις και με πόσο μεγάλη αγάπη το κάνεις αυτό που κάνεις. Έχει τύχει να παρακολουθήσω πολλές από τις εκπομπές σου και από την προσπάθειά σου. Και έχω να σου πω ότι είναι λίγοι που τα καταφέρνουν σαν και εσένα.